Όταν έχουμε αντιμετωπίζουμε ειδικά θέματα, είναι προφανές το ότι απευθυνόμαστε και ζητούμε τη γνώμη και συζητούμε τους ανθρώπους που κατά τεκμήριο και αντικειμενικά έχουν γνώση των θεμάτων αυτών. Για τα θέματα λοιπόν της επιδημίας του κορονοϊού, το προηγούμενο διάστημα είχαμε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας που απασχολείται στο Δήμο και σήμερα είχα την ευκαιρία να τα πω και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να κινηθούμε σε κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας να ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις όποιες δυνατές, τους όποιους δυνατούς κινδύνους γύρω από το ζήτημα του κορονοϊού. Στα πλαίσια λοιπόν και προκειμένου τα μέτρα που θα πάρουμε να είναι τα πλέον σωστά και τα πλέον αποτελεσματικά, είχαμε τη συνεργασία με τον πρόεδρο και από κοινού καταλήξαμε στο ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι πρώτον μια γενική ενημέρωση που έχει ετοιμαστεί από το γιατρό εργασίας και θα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου. Δεύτερον, μια ιδιαίτερη ενημέρωση και λήψη μέτρων στους εργαζόμενους του Δήμου που ασχολούνται με την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων. Δηλαδή με την καθαριότητα των δημοτικών κτηρίων, την καθαριότητα των παιδικών σταθμών, την καθαριότητα των σχολείων του Δήμου μας, που με επισήμανση των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να παίρνουν, σε ποια σημεία πρέπει να δείχνουν προσοχή και πώς να συμπεριφέρονται με τον εξοπλισμό καθαριότητας που χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Το τρίτο αφορά την αντίστοιχη ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και προβολή και ενδεχομένως και εκπαιδευτικού υλικού στους παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν αποκλειστικά με την ευθύνη του Δήμου. Βέβαια το προετοιμασία εάν απαιτηθεί και όταν απαιτηθεί η απολύμανση σχολείων. Η απολύμανση των σχολείων, μάλλον το κλείσιμο των σχολείων, είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Η απολύμανση των σχολείων γίνεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί ύποπτο περιστατικό στο μαθητικό δυναμικό ή στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα ακόμα εδώ. Παρ' όλα αυτά θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία ώστε εάν απαιτηθεί να είμαστε πανέτοιμοι και να μην χρειαστεί τότε να ψαχνόμαστε. Mm-hmm. Και βεβαίως για όλους τους ευαίσθητους χώρους, σχολεία, χώροι εργασίας κτλ. Προετοιμάζουμε μια αφίσταση συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, ούτως ώστε όλοι να ενημερωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εννοείται ότι για όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε θα υπάρξει και αντίστοιχη και ανάλογη ενημέρωση και μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου.